Συλλογήσου, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στη 14η μελέτη του περί των συγνωστών αμαρτημάτων στο υπέροχο βιβλίο του Πνευματικά Γυμνάσματα. Συλλογήσου, λέγει, το πλήθος των κακών που προξενούν σε σένα τα συγνωστά αμαρτήματα, ότι καθώς η ασθένεια του σώματος φέρνει μαζί της δύο ειδών κακά. Το πρώτο είναι εκείνα τα κακά που προξενεί όταν είναι παρούσα, δηλαδή η αδυναμία του σώματος, η ανορεξία, ο άνθρωπος δεν θέλει να φάει, και η κυτρινάδα όλων των μελών, η οχρότητα της ασθένειας. Το δεύτερο κακό που προξενεί είναι εκείνο το οποίο είναι επαπειλούμενο, δηλαδή ο θάνατος που μπορεί να έρθει μετά από την ασθένεια. Έτσι και το συγνωστό αμάρτημα, με το να είναι μία ασθένεια πνευματική της ψυχής, όταν αυτό είναι παρόν, αν και δεν υστερεί από την ψυχή όλη την ουσιώδη ωραιότητα της Θείας Χάρης, όμως την ασχημίζει την ψυχή αρκετά, αδυνατίζει τις δυνάμεις της και αφανίζει από αυτήν την περισσότερη επιτιδιότητα που είχε στο καλό, και έτσι η ψυχή γίνεται ανίκανη κάπως για να κάνει το καλό, ή πολύ λιγότερο ικανή από ό,τι πριν κάνει αυτό το συγνωστό αμάρτημα. Και όπως μας είπε ο Άγιος, συγνωστά αμαρτήματα τα οποία θεωρούνται ελαφρά, αλλά όπως είδαμε στο πρώτο μέλος της μελέτης, είναι πολύ βαριά καθεαυτά και κολλάζουν τον άνθρωπο. Τέτοια συγνωστά αμαρτήματα είναι το ψέμα, είναι ο θυμός, είναι το να στέκει κανείς με ανευλάβεια στην εκκλησία, η ζήλια, η μικρή για τα καλά των πλησίων, η αργολογία, τα παιχνίδια, οι γέλοτες, ο χορτασμός της κοιλίας, το να στολίζεται κανείς. Και βεβαίως, όπως μας λέει ο Άγιος εδώ, αυτά τα αμαρτήματα, ενώ δεν υστερούν την ψυχή από την ουσιώδη ωραιότητα της Θείας Χάρης, όμως την ασχημίζουν και την αδυνατίζουν. Και έτσι ο άνθρωπος δεν μπορεί να φανεί ευάρεστος, και η ψυχή του ανθρώπου δεν μπορεί να φανεί ευάρεστη και χαριέστατη, όπως λέει ο Άγιος, στους οφθαλμούς του νηφίου της Χριστού, γιατί δεν έχει μείνει χωρίς μολυσμό, όπως εμφανίζεται χαριεστάτη νύμφη, αυτή η οποία είναι χωρίς κανένα μολυσμό και χωρίς κανένα ελάττωμα. Όπως μας λέγει και ο Απόστολος Παύλος, ή να παραστήσει αυτήν εαυτό ένδοξον την Εκκλησίαν, μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλ είναι η αγία και άμαμος. Γι' αυτό ο Κύριος αγωνίστηκε και αγωνίζεται και μας δίνει όλα τα μέσα, έτσι ώστε η νύμφη του, η Εκκλησία, και κάθε ένα μέλος αυτής να μην έχει μολυσμό, να μην έχει σπήλο, βρωμιά ή ρητίδα ή κάτι από αυτά, αλλά να είναι αγία και άμωμος όλη η Εκκλησία, κάθε μέλος της, κάθε ένας από εμάς. Προς τούτης, κάθε συγνωστό αμάρτημα υστερεί την ψυχή όχι λίγο από τον πνευματικό καρπό των Αγίων Μυστηρίων και μάλιστα της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή ο άνθρωπος όταν πέφτει στα αυτά τα συγνωστά αμαρτήματα δεν έχει αυτό το καρπό τώρα αναμενόμενο από τη Θεία Κοινωνία, επειδή και εμποδίζει εκείνη την εσωτερική ένωση που ζητάει να κάνει με την ψυχή ο Δεσπότης Χριστός. Όταν υπάρχουν τα συγνωστά αμαρτήματα, δεν μπορεί να ενωθεί η ψυχή με τον Δεσπότη Χριστό για των αχράντων μυστηρίων του, με αυτή την εσωτερική ένωση, την οποία θέλει ο Χριστός να γίνει. Και το λέγει αυτό με τον προφήτη Ισαΐα. Τα αμαρτήματα ημών, το είμαι ύψιλον τα αμαρτήματά σας δηλαδή, διεστώσιν αναμέσων ημών και αναμέσων του Θεού. Στέκονται σαν ένα τείχος και χωρίζουν και διαχωρίζουν εμάς, εσάς και τον Θεό. Στέκονται ανάμεσά σας και μεταξύ ημών και του Θεού. Και σε όλον το ύστερο, το συγνωστόν αμάρτημα κάνει την ψυχή να μην ορέγεται κάθε αγώνα ευσεβίας, να μην έχει όρεξη δηλαδή, η ψυχή να αγωνιστεί πνευματικά. Ψυχραίνει τη θερμότητα της αγάπης της, νεκρώνει την ευλαβία της. Αυτό το συγνωστό αμάρτημα, όποιο και είναι, ξηραίνει την κατάνοιξη και τα δάκρυά της, μαραίνει τη μετάνοια. Και αυτό εμποδίζει εκείνα τα ζωτικά πνεύματα και τα σχάριτας που θα επέτρεπε ο Θεός να έρθουν εις την ψυχή, ο Χριστός που είναι η κεφαλή της. Το δε μεγαλύτερο κακό που τα αμαρτήματα αυτά απειλούν να προξενήσουν την ψυχή στο μέλλον είναι η θανάσιμη αμαρτία, στην οποία γκρεμίζουν εις το τέλος τον ταλέπορο άνθρωπο. Εάν συνεχίζει να πράττει αυτά τα συγνωστά, θα φτάσει και στα θανάσιμα αμαρτήματα. Ένα μεν διότι αδυνατίζουν τα συγνωστά αμαρτήματα τις καλές έξεις, τις καλές συνήθειες της ψυχής, και το άλλο διότι εμποδίζουν τη βοήθεια και τη δύναμη που θα εδίδεται από τον Θεό στον άνθρωπο και κάνουν την Θεία Δικαιοσύνη να τραβήξει ο πίσω το χέρι της και προς τούτης, γιατί συνήθισαν τη θέληση να κλείνει με ευκολία εις το κακό. Όσο ο άνθρωπος πράττει αυτά τα αμαρτήματα, τότε με τη θέλησή του αρχίζει να κλείνει προς αυτά και αρχίζει να τα αγαπάει. Τώρα, λέει ο Άγιος, εσύ που μελετάς όλα αυτά και ακούεις αυτά που λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, και μάλιστα λέγει ο Μέγας Βασίλειος αυτό το φοβερό λόγο, ότι αν ίσως και μια μόνη αρετή λείπει από τον άνθρωπο, δεν μπορεί να σωθεί, και ότι αν φυλάξει κάποιος όλες τις εντολές και μία παραβεί, κολλάζεται, και φέρει σε αυτό απόδειξη τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος έπειτα από τόσα μεγάλα κατορθώματα που έκανε και έπειτα από τόσους μακαρισμούς που το έκαμε ο Κύριος, επειδή σε ένα μόνο φάνη ότι παρακούει τον Κύριο, φάνηκε, και αυτό το έκανε όχι εξαιτίας αμέλειας ή καταφρονήσεως, αλλά εξαιτίας ευλαβίας και εξαιτίας τιμής την οποία ήθελε να αποδώσει τον Κύριο. Για αυτό και μόνο, λέγω, άκουσε από τον Κύριο, εάν μην ύψωσε, ου και έχεις μέρος με τεμού. Γιατί είπε ο Απόστολος αρνούμενος ότι δεν είμαι άξιος να μου πλύνεις τα πόδια. Φάνηκε σαν να έκανε παρακούη, και το είπε αμέσως ο Κύριος, εάν δεν σου νύψω τα πόδια, δεν θα έχεις μέρος μαζί μου στη βασιλεία μου. Γι' αυτό φέρνει ο Μέγας Βασίλειος απόδειξη ότι ο άνθρωπος πρέπει να υπακούσει όλα, και αν και σε ένα στο παραμικρό δεν υπακούσει, δεν έχει μέρος με τον Χριστό. Και τα συγνωστά αμαρτήματα είναι και αυτά αμαρτήματα, όσο και αν φαίνονται μικρά, και δεν πρέπει καθόλου ο άνθρωπος να πέφτει σε κανένα από αυτά. Γιατί, όπως μας είπε ο Άγιος Νικόδημος, εκτός των άλλων οδηγούν στη θανάσιμη αμαρτία και εμποδίζουν την Θεία Χάρη. Τώρα εσύ που τα διαβάζεις όλα αυτά, λοιπόν, τι θα πεις? Σου φαίνονται μικρά πλέον αυτά τα συγνωστά αμαρτήματα, στον καιρό που βλέπεις πως αυτά γεννούν τα θανάσιμα και μεγάλα. Όπως λέει στον προφήτη Ιεζεκιήλ, μη μικρά το οίκο Ιούδα, το ποιήτας ανομίας, άσπε ποιήκασιν όδε, πως είναι μικρά πράγματα αυτά στον οίκο του Ιούδα, το να κάνεις αυτές τις ανομίες που κάνουν εδώ. Μικρό σου φαίνεται το να κοιτάξεις προσεκτικά ένα εύμορφο πρόσωπο, αλλά μέτρα τώρα τις αμαρτίες που γεννιόνται από αυτό. Γιατί εκείνη η προσεκτική θεωρία πολλές φορές εγέννησε την προσβολή του λογισμού. Διαδέχεσαι έναν κακό λογισμό. Η προσβολή γέννησε τον ειδονικό συνδυασμό. Αρχίζεις να συνδυάζεις με τη σκέψη σου και να ευχαριστείσαι. Ο συνδυασμός γέννησε τη συγκατάθεση, η συγκατάθεση το έργο. Το έργο, η κακή πράξη, η αμαρτία, γέννησε τη συνήθεια. Η συνήθεια την έξι, την παγιωμένη δηλαδή και μόνιμη συνήθεια. Η έξι στην ανάγκη. Μετά ο άνθρωπος πιέζεται, αναγκάζεται να κάνει την αμαρτία συνεχώς. Η ανάγκη την απελπισία, γιατί όταν ο άνθρωπος νιώθει αυτή την αιχμαλωσία, μετά απελπίζεται. Η απελπισία που είναι η μεγαλύτερη νίκη του διαβόλου στην ψυχή του ανθρώπου, οδηγεί και γεννάει την κόλαση. Ο Θεός προστάζει ότι όλοι οι Ναζιραίοι, όσοι είχαν τάξιμο, αυτοί δηλαδή που είχαν αφιερώσει τον εαυτό τους εις τον Θεό, στην Παλαιά Διαθήκη, να απέχουν όχι μόνο από ό,τι μπορεί να μεθύσει τον άνθρωπο, αλλά ακόμα και από αγουρίδα και από σταφύλια, να απέχουν οι άνθρωποι από κάθε τι το οποίο μπορεί. Τα απαριθμεί μάλιστα η γεγραφή και λέγει όχι μόνο από σταφύλια, αλλά και από αγουρίδα και από σταφίδες και από τσάμπουρα των σταφίδων και από κούκουτσα των σταφίδων. Λέγει στους αριθμούς, ο αφιερωμένος, ο Ναζιραίος, θα πρέπει να αποφεύγει και σταφυλί πρόσφατον και σταφίδα. Ού φάγεται πάσα στα σημέρας της ευχής αυτού, από πάντων όσα γίνεται εξ αμπέλου, από όλα όσα γίνονται από το αμπέλι, ίον από στεμφύλων, δηλαδή από τους σπόρους του σταφυλιού, έως γιγάρτου, μέχρι και η φλούδα τους. Ού φάγεται, δεν θα φάγει. Και γιατί γίνεται αυτό, ποια είναι η αιτία? Είναι διότι τρώγοντες τις αγουρίδες, τα άγουρα σταφύλια, ο λίγο κατ' ο λίγο θα επιθυμήσουν να φάγουν και τα σταφύλια. Και από τα σταφύλια στη συνέχεια θα θελήσουν να φάγουν και τις σταφίδες. Και από τις σταφίδες και τα τσάμπορα. Και από τα τσάμπορα να πιούν τον γούστο. Και από το γούστο να πιούν το κρασί. Και από το κρασί συνηθίζουν να μεθούν. Και από τη μέθη οδηγούνται στις μάχες, στις διαμάχες, στους ακομούς. Και από τις μάχες οδηγούνται και στους φόνους στο τέλος. Βλέπεις πόση μακρά αλυσίδα αμαρτιών γεννούν εκείνα τα οποία εσύ, αγαπητέ, ονομάζεις συγνωστά και ελαφρά αμαρτήματα. Βλέπεις πως όποιος καταφρονεί τα μικρά πέφτει στα μεγάλα, όπως λέγει το Πνεύμα το Άγιο με το σοφό Σιράχ, ο εξουθενών τα ολίγα κατά μικρόν πεσίτε. Αυτός που λέγει ότι δεν είναι τίποτα, τα λίγα, τα μικρά, σιγά σιγά θα εξοπλίζει, θα παρεκκλίνει, θα πέσει στην αμαρτία και στη μεγάλη μάλιστα αμαρτία. Και ένας άλλος σοφός λέγει το μικρόν ου μικρόν όταν εκφέρει μέγα. Δηλαδή το μικρό δεν είναι μικρό όταν παράγει κάτι μεγάλο. Μικρά σπέρματα ναι, αλλά γεννούν πολύ μεγάλα δέντρα. Ρίζες λεπτές, αλλά βλαστάνουν θανατηφόρους καρπούς. Αρχές και δρόμοι ανύποπτοι, αλλά τα τέλη τους καταντούν στον άδει. Έστιν οδός, λέγει στις παροιμίες, η δοκή παρανθρώπης ορθή είναι. Τα δε τελευταία αυτής έρχονται εις πυθμένα άδου. Υπάρχει δρόμος που φαίνεται στους ανθρώπους ότι είναι καλός, ότι είναι σωστός, αλλά που καταλήγει εις τον πυθμένο του άδου. Μικρές φαίνονται οι αλεπούδες αυτές, οι οποίες όμως καταστρέφουν και εμφανίζουν αληθινά τον απελώνα της ταλαιπώρου ψυχής και κατατρώγουν τα σταφύλια των αρετών της. Γι' αυτό μας παραγγέλει εγγιγματοδός το Πνεύμα το Άγιο να πιάσουμε τις αλεπούδες αυτές για να τις ανατώσουμε, για να μην μας προξενούν τόσες ζημιές. Αυτές οι αλεπούδες, οι μικρές, είναι οι συγνωστές αμαρτίες. «Πιάσατε», λέει, «στο άσμασμάτων ημίν αλόπεκας μικρούς, αφανίζοντας αμπελώνας». Αλόπεκες είναι τα συγνωστά αυτά πάθη, γιατί μας απατούν και πέφτουμε εύκολα σε αυτά. Και είναι μικρά, τα θεωρούμε μικρά και τα καταφρονούμε και δεν τα έχουμε για τίποτε. Αλλά όμως αυτά είναι που καταστρέφουν όλους τους καρπούς της ψυχής μας και τις αρετές και μας καθιστούν ανίκανους για τη Βασιλεία του Θεού. Από όλα αυτά λοιπόν τι προκύπτει? Ότι πρέπει να αγωνιστούμε με όλη μας την ψυχή εναντίον αυτών των αμαρτημάτων, έτσι ώστε με τη χάρη του Θεού να αξιωθούμε και τη Βασιλεία. Το δε Θεοίμον δόξα πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.